στη θέση του Ζαν Κλοντ Γιούγκερ για το απαράδεκτο τη τουρκική αξίωση για τι τέσσερι διασυνοριακέ ελευθερίε παραπέμπει η παρασκηνιακά ελευκοσία, απαντώντα έτσι στι πιέσει βρετανικών κύκλων για εκπτώσει τη θέση αρχών. Πιέσει που από τη μία θέλουν να ικανοποιήσουν τον νέο Σουλτάνο Ερτογάν και από την άλλη να δημιουργήσουν προηγούμενο προ όφελο των Βρετανών πολιτών εν ώψη Brexit. Την ίδια ώρα το Προεδρικό στέλνει συνεχώ το ίδιο μήνυμα, ότι αν υπάρχουν προοπτικέ, μόνο στο τραπέζι του διαλόγου μπορούν να διερευνηθούν. Την ίδια σοβαρότητα πετέχει όσον αφορά και τον στόχο τη επίλυση του Κυπριακού και τη επανένωση τη πατρίδα μα. Πρέπει να δούμε πώ επαναρχίζει η προσπάθεια έτσι ώστε να διερευνηθούν οι προοπτικέ για ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να εργαστούμε για να επανενώσουμε την πατρίδα μα. Το θέμα των τεσσάρων ελευθεριών συντηρείται σκοπίμω από συγκεκριμένου κύκλου των Βρυξελών. Επικαλούνται δε μία αναφορά του Ελληνοκύπρου διαπραγματευτή Αντρέα Μαυρογιάννη ότι δεν θα ήταν εντελώ άτοπο να βρούμε κάποιου τρόπου να διατηρήσουμε κάποια ειδική μεταχείριση για την Τουρκία. Πρέπει επιτέλου όλοι να καταλάβουν πω μόνο με τη συνέχιση τη Κυπριακή Δημοκρατία ω ισότιμου κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να λύσουμε τον Κυπριακό. Οτιδήποτε άλλο είναι επίφοβο και θα μα οδηγήσει σε περιπέτειε. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ από πηγέ του Γραφείου του Διαπραγματευτή, ουδέποτε υπήρξαν φύσιμη αναφορά. Αντίθετα, μα υποδείχθηκαν τα εξή. Έχοντα δεδομένη τη σύγκληση Χριστόφια Ταλάτη, μόνη αναφορά που έγινε είναι στη διατήρηση τη οικονομική σχέση Τουρκία-Τουρκοκυπρίων, ακριβώ για να εκλείψει το όποιο ζήτημα ισότιμη μεταχείριση Ελλήνων-Τούρκων και των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών. Έχουμε καταστήσει σαφέ ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο, γιατί θα μα καθιστούσε κράτο μέλο δεύτερη κατηγορία και θα μα απέκλειε από την ενιαία αγορά. Και άλλε πολιτικέ τη Ένωση. Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παρακάτω, απαντώντα και στο ενδεχόμενο αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο μια ενδεχόμενη αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και απαιτεί ομοφωνία, έχουμε καταστήσει σαφέ ότι ω Κυπριακή Δημοκρατία θα χρειαστούμε ειδικέ προστατευτικέ ρυθμίσει. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσε πάντω και η πρόεδρο τη Αλληλεγγύη, Ελένη Θεοχάρου. Η πιο μεγάλη μα έγνοια είναι το Κυπριακό, το οποίο έχει οδηγηθεί στο βάραθρο και ο Ελληνισμό κρέμεται στον κρεμό από ένα θάμνο που ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία. Αν ο θάμνο αυτό ξεριζωθεί, θα βρεθούμε στο απίθμενο χάο. Μιλούσε από το βήμα του εκλογικού συνεδρίου του κινήματο.